Χαίρετε! Ένα έκτακτο βίντεο σήμερα, Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021, για να σας εξηγήσω για ποιο λόγο απόψε δεν θα έχουμε live βίντεο, αλλά θα έχουμε κάτι διαφορετικό. Το απόψινό vlog θα βγει στις 9 το βράδυ ώρα Ελλάδος και θα βγει σε ζωντανή μετάδοση, ώστε να μπορείτε να συναντηθείτε στα σχόλια και να συνομιλήσετε μεταξύ σας. Επειδή τα έχω κάνει η μαντάρα, και δεν θα μπορέσω απόψε να κάνω live. και ο λόγος είναι ότι είχα αποφασίσει να κάνω μια έξοδο, να κάνω μια ε, πώς να το πω μια ε, εκδρομή, εκδρομή προς τη φύση και μπήκα στον υπολογιστή. Για να κλείσω τα εισιτήρια, γιατί χρειάζομαι αεροπορικά εισιτήρια για να το κάνω. Δεν θα πάω σε άλλη χώρα. Στην ίδια χώρα θα πάω, αλλά θα φύγω από τη Μεγαλούπολη και θα πάω κάπου ωραία εξοχικά. Ε, με τραβάει η φύση πάλι. Τα χωρι... Το χωριό με καλεί και μπήκα για να κλείσω εισιτήριο για τη Δευτέρα. Και λέω μέχρι τη Δευτέρα θα κάνω και το live του Σαββάτου το βράδυ, θα κάνω και το, το, βίντεο του Σαββάτου το βράδυ, θα κάνω και το βίντεο της Κυριακής το βράδυ, θα κάνω και το βίντεο της Δευτέρας το πρωί για τη συμμετοχή για τις γυναίκες που αγαπούν πολύ, θα τα κάνω όλα, θα είμαι έτοιμη κουρία, θα πετάξω Δευτέρα πρωί και μετά μέχρι να χρειαστεί να κάνω το βίντεο της Τρίτης το βράδυ, θα έχω τακτοποιηθεί και θα το κάνω μια χαρά. Έλα όμως, που το υποσηγητήτό μου δεν συμφώνησε. Γιατί μπήκα online, μπήκα στην ιστοσελίδα, βρήκα την πτήση, κανονικά την ημερομηνία, τη Δευτέρα. Και την ώρα που με βόλευε το πρωί, πάω να κλείσω το εισιτήριο, δεν μπορούσα. Και μου δίνει εναλλακτική να κατεβάσω στο κινητό μου την εφαρμογή. Κατεβάζω στο κινητό μου την εφαρμογή, κλείνω το εισιτήριο, πληρώνω το εισιτήριο, κάνω το check-in, μου έρχεται το πάσο και αντιλαμβάνομαι ότι πετάω Σάββατο πρωί. Οπότε αυτό καθιστά ανέφικτο το να κάνω live το βράδυ του Σαββάτου, λόγω του ότι δεν ξέρω εκεί στο ξενοδοχείο που θα πάω, αν θα έχει ίντερνετ καλό, αν θα είναι κατάλληλε συνθήκε. Θέλω και λίγο να προσαρμοστώ και λίγο να ξεκουραστώ. Είπαμε πάω για να ξεκουραστώ. Οπότε απόψε το βράδυ, δεν θα βγει βραδινό vlog στι 8 Ελλάδο όπω βγαίνει κάθε Σάββατο και να γίνει και το live του Σαββάτου στι 10 το βράδυ. Θα βγει στι 9 το βράδυ ώρα Ελλάδο το βραδινό vlog το οποίο θα βγει σε ζωντανή μετάδοση, ούτως ώστε όλοι εσείς οι φιλενάδες και οι φίλοι να συζητηθείτε και να συζητήσετε και να συναντηθείτε στα σχόλια. Θα μας λείψει η Τάνια και η αγγελική της φωνή, εννοείται. Έχουμε συνηθίσει Τάνια Χούς, μας έχεις εθίσει στους ήχους της φωνής σου. Ε, μόλις είναι αυτό εφικτό θα κάνουμε live, ενώ αν τα καταφέρω και πριν από το ερχόμενο Σάββατο θα κάνω, αν δεν τα καταφέρω θα περιμένω μέχρι το ερχόμενο Σάββατο, live, μουσικό, έτσι όπως είμαστε συνηθισμένοι. Ε, θέλω να κάνω και ένα σχόλιο λίγο για την παντάνα. Η αλήθεια να λέγεται, ήμουνα εξαιρετικά ενθουσιασμένη προχθές, όταν κατά λάθο άνοιξε ένα παράθυρο στον υπολογιστή μου και είδα μια κουτσουμπολίστικη είδηση, τέλος πάντων μια είδηση γυναικεία, μια είδηση που έχει να κάνει με το, με την, με το γυναικείο καλοπισμό και λέει ότι οι ελαστικές μπαντάνε είναι πίσω στη μόδα. Wow! Οι ελαστικές μπαντάδε ήταν στη μόδα όταν ήμουν παιδί. Και με βόλευαν πάρα πολύ γιατί το φυσικό μου μαλλί είναι σγουρό. Τώρα αυτό που βλέπετε δεν είναι, 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 πιο ίσιο από το σγουρό το φυσικό μου. Γιατί ίσιο σε ίσιο σε τα έχω χαλάσει. Και δείχνει εκεί πέρα και μια φωτογραφία της Kim Kardashian που φοράει μια μαύρη ελαστική μπαντάνα αυτή. Είναι ελαστική, αλλά είναι πλεχτή αυτή που βρήκα εγώ. Αυτή ήταν έτσι από λάικρα, πρέπει να ήταν έτσι χαλιστερή. Και λέει: Έχει φορέσει η Kim Kardashian μια μπαντάνα έτσι κοντά στο μέτωπο, που είναι πάρα πολύ βολική. Και λέω: Τέλεια, τέλεια. Δεν θα χρειαστεί να ισιώνω μαλλί. Πήγα και αγόρασα και μια κόκκινη μπαντάνα και μια κίτρινη μπαντάνα. Πήρα σε όλα τα χρώματα και θα πάω μπαντάνε τώρα μέχρι να μου περάσει και φυσικά φαντάζομαι ότι σε λίγους μήνες ή σε ένα χρόνο από τώρα θα βλέπω αυτά τα βίντεο και θα λέω τι τρέλα με είχε πιάσει τότε. Αλλά καραντίνα είναι, στο σπίτι είμαστε, εμείς με, εμείς με μας οι περισσότεροι από εμά είμαστε μόνοι μας όσοι κουλιάζουμε εδώ στο κανάλι και είναι και πολλοί που ζουν με άλλους αλλά νιώθουν μόνοι και είναι και άλλοι που ζουν με άλλους και δεν είναι μόνοι αλλά θέλουν να είναι μαζί μας. Τι θα κάνει ο άνθρωπος για να βγάλει μια καραντίνα. Θα πειραματιστεί με το μαλλί και παρά τους πειραματισμού που έκανα το προηγούμενο, α, την προηγούμενη καραντίνα που το είχα κάνει το μαλλί λιλά και μπλε και δεν ξέρω <laughs> τι άλλο, τουλάχιστον τώρα με τα ξουσιάρ, αξισουάρ μπορώ να τα βγάλω και το μαλλί να μείνει ανθίχτο. Οπότε σας περιμένω απόψε σε 9 το βράδυ θα βγει σε ζωντανή μετάδοση το βραδινό vlog. Ζωντανή μετάδοση σημαίνει ότι την ώρα που θα παίζει το vlog θα έχει ζωντανή συζήτηση όπως ακριβώς υπάρχει και στο live. Από εκεί που θα είμαι θα μπω και εγώ από το κινητό να σχολιάζω στα σχόλια. Δεν θα έχουμε τάνια να τραγουδήσει αλλά θα έχουμε τη συνάντησή μας απόψε. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Συγγνώμη που σας τα έχω χαλάσει. Ε, όμως σκεφτείτε και λίγο ότι δεν έχω κάνει καθόλου διακοπές. Τίποτα τίποτα από πότε έχει που η συνεχόμενη. είναι από τον, από τον Αύγουστο του 19 που σταμάτησα την τηλεόραση και αφοσιώθηκα στο YouTube, που να έχω κάνει μία-δύο μέρες που να έχω λείψει από βίντεο. Μ? Και τώρα όλες τις γιορτές καθημερινά βίντεο και δύο βίντεο και lives και ιστορίες και κακά θα προσπαθήσω να έχω και το βίντεο το vlog τη Κυριακή το βράδυ έτοιμο. Θα προσπαθήσω να έχω και το βίντεο τη συμμετοχή τη Δευτέρα έτοιμο. Εάν τυχόν δεν τα καταφέρω, μη στενοχωρείτε, μην παρεξηγήσετε. Προσπαθώ και εγώ λίγο η κακομοίρα να βγω από αυτή την κλεισούρα. Γιατί όπω σα έχω πει, ζω σε Μεγαλούπολη, είμαι σε ουρανοξύστη, είμαι στο 15ο όροφο. Όμω είμαι πολλού μήνε εδώ. Πολλού. Έχει από το Σεπτέμβρη. Και έτσι είπα να πάω λίγο προ τη φύση, να πάω λίγο προ την εξοχή, γιατί ταξιδιωτικοί περιορισμοί δεν υπάρχουν μέσα στην ίδια τη χώρα, υπάρχουν προς το εξωτερικό. Και ίσως να σας κάνω και κανένα βίντεο με καμιά φύση να δείτε. Να δείτε καμιά φύση, να δείτε το μάτι σας πράσινο νερό, δεν ξέρω τι θα δει. Αυτά. Καλή δύναμη συναγωνιστέ και συναγωνίστρε, καραντινιώτε και καραντινιώτησε. Λέει μια φίλη μου, αγωνιστικού χαιρετισμού. Αγωνιστικού χαιρετισμού. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να αντέξουμε αυτή την περίοδο. Βάζουμε μπαντάνε στα μαλλιά μα. Κλείνω με εισιτήρια Λαντάλλων. Εκεί δουλεύει το υποσυνήθιστο. Θέλω να φύγω με τη Μουχαμέτη. Αμέντη Μουχαμέτη. <laughs> και ξέχασα ότι η Δευτέρα ήταν 25 του Γεντάρη. Νόμιζα ότι ήταν 23. Θα τα πούμε απόψε στις 10 στο live. σας αγαπώ. Καλό Σαββατοκύριακο! Να έχουμε και καλή υπομονή και σύντομα να απελευθερωθούμε. Σύντομα!